Κατεβαίνουμε από το Βόλο μετά το συντονιστικό των επιτροπών κατά των διοδίων όλης της Ελλάδας, το πανελλαδικό, και τώρα πηγαίνουμε προς την Αθήνα να δούμε τι θα συναντήσουμε. Πάμε στα πρώτα διόδια, στην Πελασγία. Καλημέρα σας. Αρνούμεθα να πληρώσουμε διόδια. Γιατί θεωρούμε ότι είστε παράνομοι. Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Καθόλου είναι πολυσυργία. Παρακολουθείτε την κοινωνία. Και την επόμενη φορά, την προηγούμενη φορά μαζί είμαστε. Εντάξει, θα ανοίξουμε την μπάρα. Εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, δεν έχουμε τίποτα με τους εργαζόμενους. Αλλά είστε παράνομοι γιατί εισπράτε και διόδια σε ένα χιλιοπληρωμένο δρόμο. Ο ελληνικός λαός την έχει πληρώσει με το αίμα του. Γι' αυτό ανοίγουμε τις μπάρες. Σας χαιρετούμε. Για αυτή την εθνική οδό που δεν έχει διαχωριστικό στη μέση και θεωρείται ότι είναι αυτοκινητόδρομος ενώ δεν είναι, είναι ένας απλός επαρχιακός δρόμος, θέλουν να πληρώνουμε διόδια. Γιατί είναι κλιματίες, δεν τους νοιάζει πόσα γίνονται καθημερινά ατυχήματα εδώ με τοπικές συγκρούσεις. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Νοιάζει μόνο το κέρδος. Καρμανιόλα, το δρόμο Καρμανιόλα. Είναι καθημερινά ατυχήματα. Ένα βιντεοφόρο μπροστά μας, ένα αυτοκίνητο, έχετε ένα φορτηγό απέναντι. Δεν υπάρχει μέσα στη ΦΕΟ που να διαχωρίζει τα δύο οδοστρώματα, τις δύο κατευθύνσεις. Και επίσης βλέπετε ότι υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Αυτή είναι εθνική οδός, θέλει και διόδια. Δεν εννοούνται ανοιχτοί αυτοκινητόδρομοι να είναι εθνικές οδοί. Είμαστε στον Καραβόμηλο. Κοιτάξτε τα φορτηγά που έρχονται από απέναντι. Κοιτάξτε λακκούβες στη μέση, τη σκοτωμένα ζώα. Φτάσαμε στη Στυλίδα και ακόμη δεν υπάρχει διάζωμα που να χωρίζει τις δύο κατευθύνσεις. Με μια στενή, στενότατη λουρίδα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Μέχρι και φανάρια. Μέχρι και φανάρια. Αυτός είναι κλειστός εθνικός δρόμος. Συνεχίζουμε στο πέταλο του Μαλιακού, στο πέταλο του Μαλιακού, και ακόμη είναι όπως βλέπετε χωρίς διάζωμα, χωρίς ενδιάμεσα να υπάρχει πράγμα ανάμεσα στα δύο ρεύματα, σε έναν άθλιο δρόμο, όλο λακκούβες, με μία λωρίδα, αυτοκίνητα, πολλά αυτοκίνητα σήμερα, παρόλο που είναι Δευτέρα, φορτικά, είναι μια καθημερινή. Τώρα μπαίνουν στα περίφημα έργα. Στα περίφημα έργα, τα αιώνια έργα. Με τις πολλές τις μύζες. Είμαστε στη διασταύρωση, Λαμία 3 χιλιόμετρο, Παρπενής 82, Αθήνα 209. Και συνεχίζει. Συνεχίζει ακόμη χωρίς διάδρομα, σε έναν επικίνδυνο δρόμο, υποστηρημένο. Το μόνο φρέσκο είναι οι κίτρινες διαχωριστικές. Πολλιά καλά πάνε. Πλησιάζουμε στα διόδια της Τραγάνας σε λίγο, όπου υπάρχει ένα τοπικό κίνημα. Οι κάτοικοι εδώ αγωνίζονται να φύγουν τα διόδια, τα οποία βρίσκονται κυριολεκτικά έξω από το χωριό τους. Για να πούν και να πούν χρειάζεται να πληρώσουν. Ωραία, φτάνουμε στα διόδια της Τραγάνας. Σε 1200 μέτρα. Χαιρετίζουμε τους αγωνιζόμενους κατοίκους της περιοχής. Έχουν δώσει κλειούς αγώνες για να μπορούν να περνάνε ελεύθερα, λέγοντας τις δουλειές και στα σπίτια τους. Καλημέρα σας. Δεν πληρώνουμε διόδια, γιατί θα θεωρούμε ότι είστε παράνομοι που παίρνετε διόδια, και εσείς προσωπικά, η εταιρεία. Γι' αυτό το λόγο είμαστε στη κίνηση των κατοίκων που αποφασίσαμε να μην πληρώνουμε διόδια. Ανοίγετε την μπάρα σας παρακαλώ. Άμα δεν ανοίξετε την μπάρα θα την ανοίξουμε εμείς. Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε. Σας παρακαλώ πολύ, δεν έχει δικαίωμα να ανοίξετε. Πολύ τιμωρείς και υπάλληλος, να μην φωνάζεις. Εσύ δεν έχεις δικαίωμα. Άντε για... Θα μας απειλήσεις κιόλας. Είμαστε στα επόμενα διόδια μετά την Τραγάνα και εδώ ξεφυτρώσαν κι άλλα. Έχουμε και μπάρες και πληρώνουν, ενώ πότε δεν πληρώνουμε. Είναι και 2,25 κιόλα. Όσο έχει, δεν πληρώνουμε γιατί εκτελούμε απόφαση του Πανελλαδικού Συντονιστικού κατά των διοδίων. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε, Δεσποινής, το μόνο που μπορείτε να κάνετε και να νομιμοποιήσετε είναι να γράψετε τον αριθμό της πινακίδας μας και να πιστοποιήσετε πρόστιμο.
αν δεν ανοίξετε την μπάρα αμέσως μετά από αυτή την καταγραφή, εμείς θα την σηκώσουμε μόνοι μας. Καταγράψτε την παρακαλώ να φύγουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Τα διόδια των Αθηνών θα φτάσουν σε λίγο. Κάποιοι έχουν ένα οργανωμένο κίνημα, όχι μόνο οι κάτοικοι των Αθηνών, αλλά από 14 κοινότητες. Έχουμε σπάσει δύο φορές τις μπάρες, τις οποίες μας έχουν βάλει, και γι' αυτό το λόγο θα βγούμε και μπάρες μπροστά μας. Ο αγώνας συνεχίζεται. Μέσω των υπαλλήλων, τους επιβίασε, ή να πληρώσουν το υπέροχο χαράτσι, ή να πάνε από τον παράδρομο τον ανασφαλή, που γίνεται καθημερινά ατυχήματα και που είναι γεμάτο από φορτηγά τα οποία πηγαίνουν από εκεί με βαριά φορτωμένα προκειμένου να αποφύγουν τα διόδια. Η εταιρεία είναι ιδιαίτερα πολιτική και εκβιαστική. Γι' αυτό το λόγο οι κάτοικοι ξεγείρονται. Θέλει περίπου ένα αυτοκίνητο το χρόνο να πάει και να έρθει στη δουλειά του 1000 ευρώ. Φανταστείτε όταν ελλείψεις συγκοινωνιών, κάθε οικογένεια μπορεί να έχει και 2 και 3 αυτοκίνητα. Γιατί μπορεί να εργάζονται 2 και 3 μέλη. Εδώ οι κάτοικοι έχουν κάνει κινητοποίηση επανειλημμένα. Έχουν κάνει καταλήψεις με ανοίγματα για ελεύθερα διόδια σε όλους τους δρόμους. Και η εταιρεία πολλές φορές είναι υποκριτική. Έχουν γίνει 2 σπασίματα των παρών. Στην πρώτη τελευταία έχουν γραφτεί και πολλά συνθήματα γύρω στα τσιμεντένια, τα κουβούκλια. Τώρα πλησιάζουμε να δούμε την αντίδραση. Λογικά θα πρέπει να έχουν παραμείνει αφαιρεμένες οι μπάρες, γιατί η πάγια απόφαση των κατοίκων είναι κάθε φορά που θα τοποθετούνται, προκειμένου να μην δέχονται τον εκβιασμό, να το ξαναβάλουν. Να τις αφαιρούν πάλι. Τώρα περνάμε τα διόδια Αθηνών πάλι, αλλά από την έξοδο από Αθήνα προς Λαμία. Θα δούμε τις αντιδράσεις. Οι μπάρες επανατοποθετήθηκαν από ό,τι είδαμε και επανατοποθετήθηκαν μέσα σε μια νύχτα, προφανώς. Γιατί η εταιρεία θέλει να δείξει ότι σκληραίνει τη στάση της. Βέβαια οι κάτοικοι όσο δέχονται την καταστολή μέχρι τώρα συμπεριφορά τους και νομίζουμε και ελπίζουμε και παλεύουμε για το παραπέρα, τόσο και αυτοί θα εξοργίζονται. Γιατί μέσα στο σπίτι τους, σε δρόμους χιλιοπληρωμένους και ακριβοπληρωμένους, έρχονται να πληρώνουν χαράτσια, χωρίς να έχουν κατασκευαστεί παράδρομοι, χωρίς καμία ασφάλεια για εναλλακτικές λύσεις. Φανταστείτε, επειδή δεν υπάρχουν συγκοινωνίες εδώ πέρα, πρώτον, πόσο στοιχίζει αυτό σε μια μέση οικογένεια που πρέπει να πάει τα παιδιά στο φροντιστήριο, πρέπει να πάει και 2 φορές τη δουλειά του πρωί-απόγευμα και επίσης τι μόλις για το περιβάλλον υπάρχει, που είναι τρομερή η μόλις για το περιβάλλον. Φτάνουμε στο Κισέ. Γεια σας. Δεν πληρώνουμε διόδια. Γεια σας.